Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Yeah. Osta Χριστούγεννα, καρδιά μου. Θα σε δικιά μου. Όστα Χριστούγεννα θα με έχεις ερωτευτεί και την πρωτοχρονιά ζωή μου. Θα σε μαζί μου αυτός ο χρόνος που θα έρθει. Θα είναι γιορτή. Εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, με υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά επειδή όπως τα έλεγαν και οι τρύπες, εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Πάμε να δούμε μαζί ορισμένες συμβουλές διατροφής και υγείας για το νέο έτος. Μετά από αυτό το βίντεο θα είστε σίγουρα ένα βήμα πιο κοντά στην ευεξία για το 2019. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Οι εφαρμογές και τα προϊόντα που θα σας παρουσιάσω είναι ενδεικτικά των κατηγοριών τους. Είναι στο δικό σας χέρι να κάνετε τη δική σας έρευνα αγοράς και να καταλήξετε στο προϊόν που σας ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχουν πολλές δίαιτες ή μάλλον καλύτερα φιλοσοφίες διατροφής που κυκλοφορούν και υπόσχονται θαύματα. Εγώ δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω κάποιο συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Αντίθετα, θα σας δώσω απλές συμβουλές με βάση τις οποίες θα διαμορφώσετε εύκολα και γρήγορα το δικό σας πρόγραμμα διατροφής, το οποίο θα ταιριάζει τόσο στις θερμιδικές σας ανάγκες όσο και στον τρόπο ζωής σας. Βήμα πρώτο. Εγκαταστήστε στο κινητό σας τηλέφωνο μια εφαρμογή όπως η MyFitnessPal της Under Armour. Για τους πιο παραδοσιακούς φίλους του καναλιού, η ίδια ακριβώς δουλειά μπορεί να γίνει με λίγο μεγαλύτερο κόπο χρησιμοποιώντας τετράδιο και μολύβι. Ή τέλος πάντων μολύβια, ποτέ δεν πάνε κανένα. Βήμα δεύτερο. Αγοράστε μια ζυγαριά με ακρίβεια γραμμαρίου. Βήμα τρίτο. Υπολογίστε το δείκτη μάζα σώματος ή αλλιώς το BMI σας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το κατά πόσον είναι κάποιος παχύσαρκος προσδιορίζεται με βάση το δείκτη μάζα σώματός του. Είναι ουσιαστικά ο λόγος του βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Παραδείγματος χάρη, ένας άντρας 70 κιλών με ύψος 1,75 θα έχει δείκτη μάζας σώματος ίσο με 70 δια 3,06 που είναι το τετράγωνο του ύψους του, άρα θα ισούται με 22,9. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας αξιόπιστος δείκτης του σωματικού λίπους για τους περισσότερους ανθρώπους και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει κατηγορίες βάρους που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας. Ο δείκτης μάζας σώματος δεν είναι ακριβή σε αθλητές και άτομα με μεγάλη μυϊκή μάζα, μιας και ο μυς ζυγίζει περισσότερο αναμονάδα όγκου σε σχέση με το λίπος. Επίσης, δεν είναι ακριβής σε εγγύους, σε θυλάζουσες γυναίκες και σε σωματικά αδύναμους ανθρώπους. Οι κατηγορίες του δείκτη μάζας σώματος είναι οι εξής. Κάποιος με δείκτη μάζας σώματος λιγότερο του 18,5 χαρακτηρίζεται ως λιποβαρής. Κάποιος με BMI από 18,5 ως 25 θεωρείται φυσιολογικός, από 25 ως 30 θεωρείται υπέρβαρος και από 30 και πάνω παχύσαρκος. Στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το link από την ιστοσελίδα του Ασκληπίου Βούλας, οπότε να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα το BMI σας εφόσον είστε ενήλικες άνω των 20 ετών. Βήμα τέταρτο. Τοποθετήστε τα βιομετρικά σας στοιχεία στην εφαρμογή και θέστε τον ημερήσιο θερμιδικό σας στόχο. Βήμα πέμπτο. Φάε ό,τι μπορείς να προφέρεις. Θα πρέπει να μπορείτε να προφέρετε τα στοιχεία που έχει μέσα το πιάτο σας, ακόμα και αν δεν είστε απόφοιτοι του Χημικού Αθηνών. Προτιμήστε λοιπόν κοτόπουλο με πατάτες και σαλάτα μπρόκολο, παρά όξινο γλουταμινικό νάτριο με ένα αμόνιο θειώδες καραμελόχρωμα, λαϊκιστή πατατάκι. Οι τροφές όταν βρίσκονται στην πιο απλή τους μορφή είναι σίγουρα λιγότερο κοστοβόρες, πλουσιότερες σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και χνοστοιχεία και σίγουρα πιο πτωχές σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα στερηθείτε τις λιχουδιές, αλλά ότι θα βάλετε ένα φρένο στην άκρητη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού. Για ό,τι απορία έχετε και μέχρι το σημείο που μπορώ να σας φανώ χρήσιμος, δίνοντάς σας έξτρα πληροφορίες αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία, αφήστε το σχόλιο σας, στείλτε μου στη σελίδα μου στο Facebook ή απλά ρωτήστε με σε ένα mail. Για έξυπνες ιδέες για υγιεινά και γρήγορα snack, δείτε προηγούμενο βίντεο μου. Link στην περιγραφή. Χρόνια πολλά. Συνηθίζω να λέω ότι οι άνθρωποι είναι οι αμαρτίες τους. Μήπως όμως έτσι πιανόμαστε στη φάκα της οκνηρίας? This is the end.
Μάλλον ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τρία εύκολα βήματα για να είσαι πάντα σε φόρμα. Βήμα πρώτο. Πάρε ένα ρολόι παλμογράφο και φόρε το 24 ώρες το 24ωρο. Όχι μόνο θα μπορείς να παρακολουθείς τα βήματά σου, αλλά αφού μάθεις να το χρησιμοποιείς, θα σου γίνει απαραίτητο εργαλείο για την άσκησή σου. Βήμα δεύτερο. Να έχεις ποικιλία στην άσκησή σου με εναλλαγές αερόβιας και αναερόβιας προπόνησης. Είτε αποφασίσεις να γραφτείς σε γυμναστήριο και να μην πας μόνο τους δύο πρώτους μήνες, είτε να ασχοληθείς με κάποιο άθλημα, μην ξεχνάς ποτέ την ποικιλία. Βήμα τρίτο. Χρησιμοποιήστε τις ζώνες καρδιακών συχνοτήτων με βάση τους στόχους που θέλετε πάντα να πετύχετε. Αν και είναι θέμα για να αναλυθεί μόνο του σε ξεχωριστό βίντεο, θα πω μόνο ότι με βάση τους παλμούς που αναπτύσσουμε σε μια αθλητική δραστηριότητα, μπορούμε να προβλέψουμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή στο σώμα μας, καθώς και τι ενεργειακά νομίσματα χρησιμοποιούμε. Έτσι, υπολογίζοντας τον μέγιστο αριθμό παλμών, ο οποίος είναι 220 μείον περίπου την ηλικία μας, για να κάψουμε λίπος δουλεύουμε στο 60-70% του μέγιστου, ενώ για αερόβια προπόνηση και αύξηση της καρδιαγειακής μας αντοχής δουλεύουμε στο 70-80% του μέγιστου. Βήμα τέταρτο. Γίνε το καλό παράδειγμα για τους γύρω σου. Τι καλύτερο δώρο από το να δώσεις σε κάποιον που αγαπάς την αφορμή να ασχοληθεί με το σώμα του, με κάτι εύχριστο και παράλληλα εύκολα προσαρμόσιμο στις καθημερινές του ανάγκες. Τα kettlebells είναι βάρη με μεγάλο εύρος ασκήσεων που συνδυάζουν αερόβια προπόνηση, προπόνηση δύναμης καθώς και προπόνηση για ευληγησία. Υπάρχουν τόσο τα αγωνιστικά, όσο και πιο απλά, μαντεμένια. Τα στρώματα γιόγκα είναι μια επίσης καλή λύση, ιδιαίτερα για όσους προτιμούν λίγο περισσότερη πνευματικότητα στην άσκησή σου. Κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και πάχη, ανάλογα με τις προτιμήσεις αλλά και το επίπεδο του καθένα. Αν σας αρκεί αυτή η μορφή άσκησης, τότε το κατάλληλο στρώμα, μια πολύχρωμη θήκη και η κατάλληλη διάθεση θα σας κάνει το γιόγκι της χρονιάς. Όλοι μας βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το δικό μας πρίσμα, τη δική μας μικρή φυσαλίδα. Μήπως το 2019 ήρθε η ώρα να σπάσεις αυτή τη φούσκα που έχεις φτιάξει και να πάρεις επιτέλους την υγεία σου στα χέρια σου. Μήπως το 2019 ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις δυναμικά ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτή τη χρονιά ελάτε και εσείς μαζί μου σε ένα ταξίδι υγείας και ευεξίας μέσα από αυτό το κανάλι. Κάντε λοιπόν την εγγραφή σας και πείτε μου τις ιδέες για τα επόμενα βίντεο κάτω στα σχόλια αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook. 2019 ευχές για το νέο έτος. 2019 σ' αγαπώ, μωρό μου σ' αφιέ.